Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό γήπεδο του Σπαρτακού. Τέταρτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο του Rebound και οι Spartans αποδέχονται τους Westside. Spartans το 1-1, Westside στην κορυφή του ομίλου, αίτητη με 3 νίκες σε αριθμό μάτς. Έχουν ένα μάτς περισσότερο από τους Spartans. Πολύ έτοιμα για το τζάμπολ, πρώτη κατοχή για τους Westside. Στην τότε ευκαιρία θα δούμε και πεντάδες για τις δύο ομάδες που τις μεταδίδω πρώτη φορά. Ωραία συνεργασία, λάστοχο στο τελείωμα από το νούμερο 24, από τον Παναγιώτη Τσούλφα. Τσούλφας που είχε 9 πόντους και 8 rebound στο τελευταίο μάτι της ομάδας του. Στην νίκη δηλαδή της, των Westside επί των Ναυαγίων με 51-30. Στοπ του Τσούλφα, εντυπωσιακό. Και γρήγορο transition για τους φιλοξενούμενους. Λάθος. Ανέξαν την κατοχή οι Spartans. Δουλειά της για τον Ζαρκάλη. Τώρα Φραγκούλης για δύο μετά από τρίπλα. Πάνω του Τσούλφα. Λοιπόν, ο Τσούλφας με το 24, με το 18 ο Μπελεχάκης, με το 13 ο Τριανταφυλλίδης, με το 21, 27 είναι αυτό. Ένα στοιχείο Βελεχάκης των τριών πόντων. 27 είναι ο Βαλαντόπουλος. Και τώρα ποιον δεν είπα, τον Πατσαχτσίδη με το 30. Πληρώνει την πεντάδα το Westside. Πρώτο καλάθι στο μάτς από τον Σπύρο Ζαρκάλη και 2-0 στο πρώτο 1,5 λεπτό. Ο Ζαρκάλης με το 15, με το 17, ο Πλιάτης με το 77, ο Παντελάκης με το 10 είναι ο Φραγκούλης, αν βλέπω σωστά, και με το 7 ο Γιώργος Τσατό. Το καλάθι του Γαλανόπουλου δεν θα μετρήσει, υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ εκεί στα screen λογικά. Χρεώθηκε. Τι έγινε, έχουμε και μουσική. Μάλιστα. Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται. Εκεί που ο Φραγκούλης δοκιμάζει για 3 και βάζει μπροστά τους Spartans με 5 πόντους. 5-0 στο δίλεπτο. Το drive από τον κεντρικό διάδρομο. Ανάστοχο από τον Πατσαχτσίδη. Westside που πήγαν εξαιρετικά στο τελευταίο του παιχνίδι. Τρίποντη εκτέλεση με 11 στα 32 παρακαλώ. Για τους τυπικά φιλοξενούμενους απόψε που εδώ θα προσπαθήσουν να πετύχουν το πρώτο τους καλάθι. Επιθετικό φάουλ του Τσούλφα, λέει ο ρεφερί. Και ο Τσούλφας θα πάει στον πάγκο για να προστατευτεί στη θέση του με το νούμερο 8, Κυριάκος Αθανασιάδης. Και αυτός πρόκειται από καλή εμφάνιση με 12 πόντους, 6 rebound και 2 στα 3 τρίποντα. Σπάρταν στην επίδεση με τον Φραγκούλη να οργανώνει. Κυκλοφορία απέναντι στη ζώνη των Westside. Φραγκούλης πέρασε από τον κεντρικό διάδρομο αλλά στόχισε με ένα τύπ στην μπάλα. Έδωσε στον Παντελάκη, είναι ευκαιρία για τους Spartans με καλάθι από τον Στέφανο Παντελάκη. 7-0, καλό ξεκίνημα για τους Σπαρτιάτες. Γαλανόπουλος για δύο πίσω από το screen. Έχει κάπως νευρικό το ξεκίνημα για τους Westside που βάσει βαθμολογία είναι το φαβορί. Τι βάζει στον εφηλιασμό ο Βιάτης. Δημιούργησε το ρήγμα στην αντίπαλη άμυνα και μέχρι μέσα κέρδισε και το φάουλ, τα έκανε όλα σωστά. Υπάρχει time out. Πάμε σε time, 9-0 το σκορ, τα λέμε σε λίγο.
Επιστροφή για τη συμπληρωματική βολή του Γκλιάτη. Του Πατσακτσίδη, 4 δεύτερα ακόμα με τρίποντο. Με ταμπλό θα ευθετήσει ο Τσατό. 12-0. Τρομακτικό ξεκίνημα από τους Spartans και οι Westside καλούνται άμεσα πλέον να βρουν τα πατήματά τους. Θέλουν να πάνε σε low post επίθεση. Ανασιάδης έβγαλε έξω. Βελεχάκης 6 δεύτερα. Διάθεσε μια μακρινή πάσα. Δεν θα προλάβει. Ο Τσατόβι κατοχή είναι για τους Westside. Westside με οκτάδα απόψε στο ρόστερ τους, απέναντι στην εννιάδα των Spartans. Έχουν μια παραπάνω λύση από τον Πάγκο. Ανασιάδης πιάνει δουλειά στο χαμηλό post εκεί. Χορεύει πραγματικά και σκοράρει εντυπωσιακά για το 12-2 και το πρώτο καλάθι της ομάδας στο μάτς. Ήταν από 5 λεπτά όμως. Χρειάστηκαν πολύ ώρα για να ανοίξει λογαριασμό. Άμεση απάντηση των Spartans με καλάθι του Σπύρου Γουλιάτη. 14-2 και το συν 12 επανέρχεται. Γαλανόπουλος. Αθανασιάδης να πάει κοντά στο καλάθι. Πολύ άμυνα. Ελεύθερο τρίποντο στο σίδερο. Πάνω από τον Μπελεχάκη. Νέο τρίποντο, ας το πω και αυτό, από τον Τριανταφυλλίδη. Τριανταφυλλίδης που είχε 3-4 στο τελευταίο μάτι της ομάδας του. Ενώ πέτυχε και double-double με 10 πόντους και 11 rebound. Αλλαγές και στις δύο πλευρές. Επιστρέφει ο Τσούλφας στο μάτς. Westside. Μαζί με τον Ζαγοραίο. Ποιος μπήκε τώρα για τους Spartans. Με το 11 ο Πάτσος πέρασε το μάτς. Ο Πάτσος που ήταν ένας από τους δύο διψήφιους των Σπαρτιατών στη νίκη της Black Mappa με 29-70 και 10 πόντους και 7 rebound. Κολέγκας στον Φραγκούλη. Ακόμη 10 δευτερόλεπτα. Ο Λεγκάς πάσε στο πλάι για το ελεύθερο τρίποντο του Γκλιάτη που αστοχεί. Γρήγορο transition για τους Westside. Ρικόπουλος στο τρέιλερ του Αθανασιάδη που έχει κερδίσει το φάουλ. Θα μπορούσε να πετύχει και το καλάθι. Το ζευγάρι βολών για τον Κυριάκο Αθανασιάδη. Μετά το πρώτο φάουλ των Spartans, έπειτα από 6,5 λεπτά. Τρία ομαδικά έχουν οι Westside. Υπάρχει μια αλλαγή. Τώρα μπαίνει ο Ζαγοραίος αντί του Παντελάκη. Ωραία συνεργασία
Γκαρσία, πάσα για τον κολέγκα που θα στοχίσει, μπάλα του έπεσε ένα περίεργο παιχνίδι εδώ, πολύ άσχος. Ο Δημήτρης Κολέγκας. Τριανταφυλλίδης για τρεις αστόχησε, το ριμπάνω από τον Τσούλπα. Ο Μπελεχάκης δοκιμάζει για τρεις και θα συμπεθεί με το αντίπαλο καλάθι. 4 έβαλε στο προηγούμενο μάτς. Τώρα βάζει νωρίς το πρώτο και δίνει ανάσα στην ομάδα του. Διαφορά πέφτει στους 10-16-6. Κολέγκας έψαξε το high-low, πάσαρε στον Φραγκούλη και αυτός για τον Ζαγοραίο. Λιάτης, πιέζουν οι Westside, τρίποντο. Άστοχο από τον Πάτσο, rebound του Τσούλπα. Ριγόπουλος, Μπελεχάκης, ξανά για τρεις. Γιώργος Μπελεχάκης, 16-9, παίρνει στις πλάτες του τους Westside και μειώνει σημαντικά τη διαφορά, 16-9. Τραγούλης, Ζαγοραίος, πήρε το screen και εκτέλεσε αμέσως για 2, rebound του Μπελεχάκη. Τον Westside για να μειώσουν κι άλλο τη διαφορά. Το screen του Τσούλφα που βυθίστηκε ωραία και υποδέχτηκε την πάσα για να τη μεταβέψει σε ασίς. Σπουδαία δημιουργία του Ριγόπουλου. 16-11 έχουν βρει πλέον τα πατήματά του Westside. Διαφορά στους 5. Πάτσο στη βουξιά για τον Φραγκούλη. Εξαραπάσα στη γωνία. Ζαγοραίος. Έπαιρνα η πάσα. Τώρα Ρικόπουλος. Μπελεχάκης βλέπει βαρέλι το αντίπαλο καλάθι, αλλά εδώ θα στοχίσει. 1-10 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Πάντα μπροστά η Spartans. Πετρόπουλος. Επέστρεψε την μπάλα ο Πάτσος και ο Φραγκούλης. Ξανά σε high-low κατάσταση. Στοχίζει ο Ζαγοραίος όμως. Ρικόπουλος, επιχειρεί ο Φραγκούλης, έχουν φάουλ να δώσουν οι Spartans και οι Westside. 2-3 είναι τα φάουλ, Μπελεχάκης ξανά για 3, στο βάζει. Τρίτο τρίποντο από τον Γιώργο Μπελεχάκη, 16-14, διαφορά στο καλάθι πλέον και time out από τους Spartans. Επιστροφή για τις τελευταίες δύο λογικά κατοχές της πρώτης περίοδου, 35 δεύτερα απομένουν. Κατευθείαν του Spartans τώρα, Φραγκούλης. Πέρασε την μπάλα στο ψηλό, αστόχησε ο Φραγκούλης. Επέμεινε ο Πάτσος, αλλά βγάζουν δυνάμει να οι Westside. 20 δευτερόλεπτα εδώ δεν πρέπει να πάνε σε βιαστική επίθεση. Ριγόπουλος, πιέζουν οι Spartans. Μελανόπουλος, ξανά στον Ριγόπουλο. 7. Στόχησε στο τρίποντο. Αποφελήσετε ο Αδελφόπουλος, πρέπει να είναι Μπάμπης Αδελφόπουλος με το 21-16 όλα. Τρομερή ανατροπή από τους Westside που βρέθηκαν στο μείον 12 αν θυμάμαι καλά, μπορεί και στο μείον 14, αλλά με συνεχόμενα τρίποντα του Μπελεχάκη, σπουδαίες άμυνες και σημαντικές βοήθειες από όλους, το μάτς γύρισε. Δεύτερο δεκάλεπτο στο κλειστό του Σπάρτακου σε ένα πανέμορφο παιχνίδι. Το σκορ τελικά είναι 18-16. Υπήρξε μια διόρθωση στον φωτεινό πίνακα. Κάποιο καλάθι που δεν είχε περάσει. Πρώτη κατοχή του Spartans ήταν που κλέβει ο Ριγόπουλος και ξεχύνεται στον εφενδιασμό για να πετύχει δύο εύκολους πόντους και να ισοφαρίζει το μάτς. 18 όλα. Λοιπόν, Ριγόπουλος, Αδελφόπουλος. Ο Αθανασιάδης, ο Ριγόπουλο τον Νίπα και ο Γαλανόπουλος στην πεντάδα των Westside. Α, και με το 30 ο Πατσαχτσίδης. 21-18, δεν είδα ποιος έβαλε τον τρίποντο όμως. Αδελφόπουλος,
αγωνία για τον Πατακτήρη που θα προσποιηθεί, θα αλλάξει κατεύθυνση και θα πετύχει το καλάθι παρά την πολύ καλή άμυνα του Ζαρκάλη. Ζαρκάλης με το 15, Παντελάκης με το 77, Λιάτης με το 17, με το 7 ο Τσατό και με το 16 ο Πετρόπουλος που έχει τώρα την μπάλα. Στην πεντάδα των Spartans είναι μια καλή πάσα τον Πετρόπουλο. Παραμένει το 21-20. Οι ομάδες που φαίνονται αποφασισμένες για τη νίκη απόψε. Κερδίζει φάουλ ο Αθανασιάδης. Πρώτο φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Έχουμε βολές. Ναι, έχουμε. Πρώτη βολή ο Κυριάκος Αθανασιάδης. Για τους Spartans με καλάθι από τον Βιλιάτη. Yeah. 23-20. Την μπάλα στα χέρια του Αθανασιάδη που θέλει ξανά να αποστάρει. Γύρισε με ένα εκτός της ισορροπίας σου και τον σταμάτησε το ταμπλό. Βιλιάτης πιέζεται τον Αδελφόπουλο αλλά κρατά και αφήνει στον Πετρόπουλο. Off the weak side. Τώρα η μπάλα ακουμπά στο χαμηλό post εκεί. Αστοχή ο Βιλιάτης. Αδελφόπουλος για 3, καλό ήταν το shoot. Υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για τους west side. Αστοχή και αυτή όμως από τον Πασακτσίδη. Το δευτερολέπτο για τους Spartans, η κατοχή είναι ξανά για τους Westside, ενώ πάμε σε αλλαγές. Πολύ αλλαγή για τους Westside με τον Βελεχάκη και τον Τριανταφυλλίδη να επιστρέψει στο μάτς. Ο Βελεχάκης που ήταν εξαιρετικός στην πρώτη περίοδο, επιβεβαιώνοντας για τα καλά τον τίτλο του σουτέρ της ομάδας. Τι έχουμε τώρα, μην διακοπή για να βγάλει εκεί κάποιο σταυρουδάκι που φοράει ένας παίκτης των Spartans. Το σκορ στο 23-20. 7 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Γρηγόπουλος σε ρόλο οργανωτή, βάζει στο πλάι, Πατακτσίδης. Σούλφας, στήριγμα για φάουλ τη Ζαρκάλη. Δεύτερο ομαδικό. Γρηγόπουλος. Ωραία πάσα στο βήθισμα του Τσούλφα. Άτσαλε το τελείωμα από εκείνον. Μπελεχάκης. Και αυτό μέσα. Γιώργος Μπελεχάκης. 23-22 το μάτι στο πόντο. Κίνδυνος θάνατος πίσω από τα 6.95. Τρομερός. Προσποιήσεις του Ζαρκάλη δεν είχαν αποτέλεσμα. Καταφέρει να νικήσει τον Τσούλφα. Γρηγόπουλος. Τσούλφας απέναντι σε δύο παίκτες. Θα βρει το
goal foul από τον Τσούλφα και η Westside περνούν μπροστά για πρώτη φορά στο match, 23-24 και μια συμπληρωματική βολή, ενώ μάλιστα οι Spartans έφτασαν τα 3 ομαδικά. Με υπομονή οι Σπαρτιάτες. Ο Πιλιάτης βγάζει ωραία πάσα. Κάποιος πρέπει να εκτελέσει σιγά σιγά. 7 δεύτερα ακόμα. Στο τρίποδο του Πιλιάτη ψηλά ο Τσούλφας καθαρίζει την υπόθεση rebound. Και ο Ριγόπουλος πάει όλο τον δρόμο για να κερδίσει φάουλ και να εκτελέσει με τη σειρά του από τη γραμμή. Ο Ριγόπουλος 1-2 και 23-25. Έχει και 47 ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Το μάτς παραμένει κλειστό, παραμένει ντέρμπι μετά το μεγάλο comeback των Westside. Τσούλφας ύπταται και κάνει ένα τρομακτικό στόπ εδώ. Φανταστική άμυνα από τον Παναγιώτη Τσούλφα. Ιδιαίτερα φυσικός παίκτης. Πάμε σε νέο time out. Εδώ είμαστε. Στη γραμμή των ελευθερών βολών ο Τσούλφας. Με τον Τσούλφα, τον Τριανταφυλλίδη, τον Πατσαχτσίδη, τον Μπελεχάκη και τον Γαλανόπουλο η Westside. Από την άλλη πλευρά είναι ο Πετρόπουλος με το 16, ο Ζαγοραίος με το 4, ο Πάτσος με το 11, με το 22 ο Κολέγκας. Και με το 17 ο Βουλιάτης μέσα η δεύτερη βολή, 23-26 προηγούνται η Westside. Κολέγκας μπροστά στο εξωμένο χέρι του Τσούλφα που παραδέχεται το φάουλ. Εδώ οι δύο ψηλότεροι παίκτες της αναμέτρησης, όχι απλά που βρίσκονται τώρα στο παρκέ. Ωραία μονομαχία ήταν αυτή. Μέσα είναι η πρώτη φορά του κολέγκα. 24-26. Αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο μαδικό των Westside έπειτα από 4,5 λεπτά. Στην αντιθέση με τους Spartans το έχουν κάνει 4. Δεν μας θα το εκμεταλλευτούν αυτό οι φιλοξενούμενοι. Επιθετικό rebound, αλλά άστοχο σουτ του Δημήτρη Πάτσου. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου χρόνου. Γαλανόπουλος θέλει να διαβάσει το mismatch του Αθανασιάδη και θα πάρει το φάουλ του Πάτσου. Αμέσως βολές έχουν συμπληρωθεί τα μαδικά. Είτε το φάουλ δόθηκε στην προσπάθεια είτε όχι, ο Αθανασιάδης θα εκτελέσει ζευγάρι βολών. Για τρεις ο Ζαγοραίος, μεγάλο γαλάθος και οι Spartans
ισοφαρίζουν το μάτς 27 όλα. Κώστας Αγοραίος. Καλανόπουλος τώρα. Πασαρτσίδης κάνει λάθος, κλείνει ο κολέγκας και θα πάρει και το φάουλ. Λεπτά για το φινάλε του μηχρόνου, το μάτι σε απόλυτη ισορροπία στους 27 πόντους. Καλάθι του Βιλιάτη εδώ μεταξύ για το 29-27. Χέρι-χέρι δύο ομάδες στα τελευταία λεπτά. Καλανόπουλος στην αντίθετη πλευρά του screen, πέρασε από δεξιά, αλλά ο ίδιος βγάζει την μπάλα εκτός. Υπάρχει νέα αλλαγή, ο Φραγκούλης είναι έτοιμος να περάσει το μάτς στη θέση του Γρηγόπουλου. Πετρόπουλος, Φραγκούλης. Συνεχίζουν με άμυνα ζώνης οι Westside. Μάχη για την κατοχή παίρνει ο Πατακτσίδης. Νέο κλέψιμο για τους φιλοξενούμενους. Πατακτσίδης δημιουργεί ωραία για τον Αθανασιάδη, αλλά εκείνος χάνει το καλάθι. Κατοχή είναι ξανά για τους Σπαρτιάτες. Νευριασμένος Τριανταφυλλίδης που δεν πήρε την μπάλα. 29-27 παραμένει, 3,5 λεπτά ακόμα. Φραγκούλης. Ωραία πάσα στον ξεχασμένο από την άμυνα των Westside Πάτσο που αστόχησε. Βγήκε ωραία στην πλάτη της άμυνας, ωραία ήταν και η δημιουργία του Φραγκούλη. Τρίποντα στην άλλη πλευρά, βιαστική επιλογή. Τώρα Πάτσος. Φραγκούλης ηρεμεί το ρυθμό. Γιατί καλή άμυνα από τον Τριανταφυλλίδη. Βελεχάκη στην ώρα του. Αστόχησε ο Γιώργος. Το rebound είναι επιθετικό, αλλά ο Τριανταφυλλίδης δεν καταφέρει να σκοράρει. Δεν υπάρχει στήριγμα. Φάουλ στην άλλη πλευρά. Υπηρεώνεται ο Γαλανόπουλος. Ο Πάτσος όμως εποφελήσεται και δίνει προβάδισμα 4 πόντων στους Σπάρτανς. 31-27. Πατακτσίδης άφησε τον Μπελεχάκη. Για δύο Γαλανόπουλος, υπέροχη εκτέλεση. Άμεση απάντηση από τους Westside. 31-29. Πετρόπουλος. Φραγκούλης. Η πάσα ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Γιατί ίσως μια σκαστή πάσα να ήταν ακόμα καλύτερη. Σκάρτα 2 λεπτά ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. 31-29 μπροστά οι Spartans. Πέρα στα χέρια του Τριποντέρ των Westside. Πατσαχτσίδης για 3. Αστόχησε το rebound από τον Αθανασιάδη που πετυχαίνει 2 εύκολους πόντους. Σόπαλο. 92 ακόμα. Πάτσος και κοψωρέα. Ξανά στον Βλιάτη μπάλα. Προσποιείται. Βλιάτης, Πάτσος, 12 ακόμα. Πάτσος αποφεύγει το double team. Πασάρει στον Βλιάτη. Και αυτός για τον κολέγκα που θα δοκιμάσει για 3. Και θα ευστοχίσει.
Δημήτρης Κολέγκας, 34-31. Μελεχάκης, Τριανταφυλλίδης, Μελεχάκης για 3. Το βάζει, άμεση απάντηση από τον Γιώργο Μελεχάκη. Κλέψιμο για τους Westside, που δεν θα περάσουν μπροστά όμως. Δεν το πιστεύει ο Γαλανόπουλος αυτό που έχασε. 40 δεύτερα ακόμα. Τρίποντο στην άλλη πλευρά από τον Πάτσο. Την μπάλα στα χέρια του Φωνιά των Westside. Στο ψηλό, καλάθι εύκολο στο transition από τον Σπύρο Βλιάθη. 36-34 τα δευτερόλεπτα κυλούν, 10 ακόμα για τους Westside. Μελεχάκης, Αθανασιάδης, επιτέθηκε κοντά στο καλάθι, παίρνει το rebound ο Κολέγκας και κερδίζει και το foul. Χρόνο σταματά στα 3,7. Δεν υπάρχουν βολές από ομαδικά νομίζω, ή υπάρχουν? Δεν υπάρχουν. 4 ομαδικά έχουν οι Westside. Οι Spartans έχουν συμπληρώσει. Εξηγεί εκεί στον Αθανασιάδη. 3,7 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ο μάτς θα συνεχιστεί αφού τελειώσει αυτή η στοιχομηθεία εδώ. Στην επαναφορά ο Φραγκούλης. Θα δούμε σε ποιον θα πάει μπάλα. Τον Κολέγκα που εκτελεί από τα 10 μέτρα. Πάρα λίγο, καλό ήταν το σούτ από τον Δημήτρη. Φινάλε πρώτου ημιχρόνου στον Σπάρταγο, 36-34 στο συν 2 οι Spartans. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στον Σπάρτακο. Σε ένα μάτς με πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 36-34 το συνδύο οι Spartans. Αστοχή ο Μπελεχάκης στο δίποντο. Και η κατοχή παραμένει για τους Westside. Λοιπόν, πεντάδες. Πατσαχτσίδης, Μπελεχάκης, Τριανταφυλλίδης, ο Τσούλφας και ο Αδελφόπουλος για τους τυπικά φιλοξενούμενους στον Westside. Φραγκούλης. Στάξε στο drive με το 15 ο Ζαρκάλης. Ζαρκάλης, Φραγκούλης, Παντελάκης, Κολέγκα και Πετρόπουλος στην πεντάδα των Σπαρτιατών. Είπα στον Τσούλφα. Χάνει από την κατοχή. Πολύ δυνατές μονομαχίες στα low post. Φραγκούλης, λίστα στις 3. Πασάρει τον Κολέγκα. Και αυτός για τον Παντελάκη που αστοχεί. Παντελάκη τον είπα πριν. Μήπως είπα κλειάτη στις 3. Χύρισε το πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου χωρίς κάποιο να λάθει. Μελεχάκης για τον Αδελφόπουλο. Βρέθηκε μάλλον με μισμάτς εκεί και κέρδισε το φάουλ. και φωνάζει και φοράει και το 30.
Βασιλή και για τρεις. Τρελαίνουμε. Όχι, airball. Κάνω τέτοια εισαγωγή στη φάση. Έπρεπε να το βάλει εδώ. Παραμένει το 36-34, μπάλα στα χέρια του Πετρόπουλου. Πιέζει ο Πατσαχτσίδης. Τζαργάλης ελεύθερος από το έψιλον ελευθέρων βολών. Δεν βρίσκει το στόχο όπως θα ήθελε. Rebound εύκολο για τον Αδελφόπουλο και τον Αμπελεχάκης. Τριανταφυλλίδης στον Αδελφόπουλο. 8 δεύτερα ακόμα. Μπελεχάκης από πολύ μακριά στο εκεί. Αλλά το rebound είναι επιθετικό στοπ του Πετρόπουλου. Πάνω στον Τριανταφυλλίδη. Ωραία φάση αμυντικά. Μπελεχάκης. Τελεία από τα 8. Άστοχος ο Γιώργος. Rebound του Κολέγκα. Φραγκούλης. Γρήγορη πάσα. Περνά. Για τον Ζαγοραίο που πετυχαίνει το καλάθι πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. 38-34. Ματσαχτσίδης. Δυσδύ από δεξιά. Θέλησε τελευταία στιγμή να πασάρει στον Τσούλφα. Έκλεψαν οι Σπάρτανς. Δεν πετυχαίνει το καλάθι σε πρώτο χρόνο, γιατί σε δεύτερο σκοράρει ο Ζαγοραίος. Γρήγορους 4 αναπάντητους φόντους, κάνουν το σκορ 40-34 και αναγκάζει σε time out τους Westside. Συνέχεια στο match, 7 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα ακόμη στην τρίτη περίοδο. Πάρα στο χέρι του Ριβόπουλου. Θανασιάδης, νέος στόχ του Κολέγκα. Και φάουλ από τον Κολέγκα. Παραδέχεται υποτικά. Αθανασιάδης για 2 στο στόχο, μεγάλο καλάθι. 40-36 και ανάσα για τους Westside. Πρώτο καλάθι για εκείνους. Στο δεύτερο ημίχρονο, Φραγκούλης. Πετρόπουλος, ξανά στον Φραγκούλη. Μάντουμαν τώρα η άμυνα των Westside. Πούλης για 3 από την κορυφή, είναι καλό το σου. 43-36. Στο συν 7 οι Spartans. Φυσικά και δεν είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Θυμίζω το ξεκίνημα οι Spartans είχαν προηγηθεί με συν 12. Αλλά χαμηλά στον Τσούλφα. Η βοήθεια ήρθε, το ελεύθερο τρίποντο του Τριανταφυλλίδη δεν ήταν καλό. Τραγκούλης. Πάτσος πάει κοντά στο καλάθι. Μπάλα του παίζει ένα περίεργο παιχνίδι εκεί. Έχουν πέσει 2 παίκτες στο παρκέ. Τώρα δεν έχει χτυπήσει κανείς. Ριγόπουλος. Πάσαμε ρίσκο αλλά περνά για τον Μπελεχάκη. Ριγόπουλος ξανά. Πήρε screen, έδωσε ωραία στον Τσούλφα. Άψογη pick and roll συνεργασία. Ωραίο και το τελείωμα του Τσούλφα. 43-38 το ντέρμπι συνεχίζεται στον Σπάρτακο. Φραγκούλης. Κλέψιμο. Έχουμε αλλαγή, είναι η ώρα του Κυλιάτη να επιστρέψει στη θέση του Φραγκούλη. Χαμηλώνει το σχήμα οι Spartans και να δω ποιος θα τα βάλει με Τσούλφα και Αθανασιάδη τώρα. Πετρόπουλος για 3. Αστοχή, μάχη για το rebound, το παίρνει ο Μπελεχάκης. Θα πασάρει. Πάρα πολύ ωραία χρονιασμό, πάνε να βγάλουν και τα καταφέρνουν οι Westside με 2 πάσες σκοραράν. Ο Μπελεχάκης στον Ριγόπουλο και ο Ριγόπουλος στον Τσούλφα για το 43-40. Ωραίο μπάσκετ από τις δύο ομάδες και στο πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου. Λόγω ποστεπίθεση για τους Spartans έχει χρεωθεί με βήματα ο Ριγόπουλος. Τροφοδοτεί τον Αθανασιάδη που γυρνά αμέσως προς το καλάθι και νικά τον Ζαγοραίο. 43-42. Το μείον 7
Γίνε μείον ένα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και ο Φραγκούλης αστοχή στον τρίποντο αυτή τη φορά. Το rebound είναι επιθετικό από τον Πάτσο, όμως δεύτερη ευκαιρία για τους Spartans. Βλιάτης Πετρόπουλος σημάδεψε τον Πάτσο, το στόπ του Τσούλφα εντυπωσιακό. Και τώρα rebound από τον Ριγόπουλο, τρέλερ του Τσούλφα από τον κεντρικό διάδρομο. Ωραία θα του δώσει την μπάλα ο Ριγόπουλος. Υπάρχει φάουλ και βολές για τον ψηλό των Westside. Πάμε σε time out. Τροφή για τις βολές του Τσούλφα. Στοχος την πρώτη ο αριστερόχειρας center στον Westside. Στοχος και στη δεύτερη. Επιθετικό όμως από τον Τριανταφυλλίδη με τη βοήθεια του Αθανασιάδη. Και ελεύθερο τρίποντο για τον Ριγόπουλο. 43-45. Μια ακόμα αλλαγή στο προβάδισμα. Τι μάτς βλέπουμε. 2 και 40 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Λιάτης Ζαγοραίος ελεύθερος. Δεν θα απαντήσει. 45 rebound του Τσούλφα. Τσούλφας Ριγόπουλος, Αθανασιάδης, Τριανταφυλλίδης και Αδελφόπουλος στην πεντάδα στον Westside. Ωραία τρίπλα από τη Ρόγκα. Αδελφόπουλος περνά. Καλά του και φάουλ από τον Μπάμπη Αδελφόπουλο που τα έκανε όλα σωστά σε αυτή τη φάση. Υπέροχη προσωπική ενέργεια και συν 4 πλέον για τους Westside. Ζητώ συγγνώμη, δεν είναι ο αδελφόπουλος. Ένας φοράει το 27 και άλλος το 21. Αυτό με βέρδεψε. Διορθώνω λοιπόν. Ο Γαλανόπουλος θα πέτυχε το σπουδαίο καλάθι προηγουμένως. Το 43-47 παρέμεινε μετά την αυτή βολή. Και τώρα ο Πάτσος προσποιείται, πάει κοντά στο καλάθι και σκοράρει με τη βοήθεια του ταμπλό. 45-47. 4 φάουλ έχουν οι Spartans, κανένα οι Westside. Να δούμε αν θα εκμεταλλευτούν αυτό οι φιλοξενούμενοι που πράγματι πήγαν να επιτεθούν κοντά στο καλάθι αλλά έκαναν λάθος. Φάουλ από τον Γαλανόπουλο. Πρώτο λοιπόν για τους φιλοξενούμενους, ενώ υπάρχει αλλαγή στη θέση του Ζαγοραίου. Περνεί ο Ζαρκάλης. Φραγκούλης ξανά στον Πετρόπουλο που εκτελεί πίσω από το σκριν. Μεγάλο καλάθι. 48-47 μπροστά οι Σπαρτιάτες τώρα. Σιγόπουλος τέλεσε για 3 αλλά δεν απάντησε. Καλό ήταν το σουτ. Είναι η πάσα του Φραγκούλη για τον Πετρόπουλο απέναντι στον Πάτσο. Τον Πάτσο μάλλον. Αστοχίσε ο Πιλιάτης στη συνέχεια. Προκοπήσε του βιασμού με τον Ριγόπουλο όμως να χάνει προς στιγμή την κατοχή. Διόρθωσε ο Τσούλφας και πήρε και την μπάλα. Τσούλφας, υπάρχει φάουλ από τον Πιλιάτη, δύο βολές. Δύο δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Το μάτς στον πόντο. Δεν ισοφαρίζει ο Τσούλφας, ο οποίος δεν τα έχει πάει καλά από τη γραμμή, παρότι κάνει εξαιρετικό μάτς γενικά. Λιάτης. Καλή άμυνα από τον Ριγόπουλο. Προσποιείται ωραία ο Φραγκούλης και συνδέεται με τον αντίπαλο καλάθι.
όμορφη εκτέλεση μετά από τρίπλα για το 50-47 και το συν 3 των Σπαρτιατών. Αθανασιάδης με ξεκάθαρη πρόθεση των Westside να επιτεθούν στοχευμένα από το low post, εκεί που υπερέχουν εξωμετρικά αλλά και σε δύναμη. Νότος Αβελφόπουλος που μπαίνει στο μάτς. Θέση του Τριανταφυλλίδη, ενώ αλλαγή είχαμε και στην άλλη πλευρά. Η θέση του Γουλιάτη επέστρεψε με το 7 ο Τσατόβ. Εύστοχος ο Αθανασιάδης στην πρώτη βολή, 50-48. Αστόχος στη δεύτερη. Ξαναδίνει σε οργανωμένη επίθεση οι Σπαρτιάτες. Τσατόβ με ένα μάτι στο Βουτσάιντ. Πετρόπουλος, Πάτσος για τρεις. Το rebound και το παίρνει ο Τσατόβ και δίνει νέα 14 δευτερόλεπτα στην ομάδα του. Φραγκούλης άστοχος από την κορυφή. Νέο επιθετικό rebound, αλλά αστόχησε εκεί και κατοχή για τους Westside. 30 δευτερόλεπτα απομένουν, πάμε σε παιχνίδι δύο κατοχών. Διαφορά στους δύο πόντους θυμίζω, 50-48. Σπάνε καρδιές απόψε στο κλειστό του Σπάρτακου. Θυμίζω στο 1-1 οι Spartans ψάχνουν τη δεύτερη της νίκη. ITT Westside με 3-0. Νικόπουλος στον Αθανασιάδη που είχε πάρει καλή θέση στο χαμηλό post και χρεώνεται με φάουλ. Ο Πάτσος στην προσπάθειά του να τον σταματήσει. Νέες βολές για τον Κυριάκο Αθανασιάδη. Τρίτο φάουλ του Πάτσου. Πρόβλημα αυτό. 18,8 δευτερόλεπτα απομένουν στο ρολόι. Μέσα και η δεύτερη, 50 όλα. Να δούμε αν κάποια από τις δύο ομάδες θα μπει με προβάδισμα στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Πετρόπουλος στη γωνία για τον Φραγκούλη. Αυτός υπέροχα θα δώσει τον Ζαρκάλη. Πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους Spartans. Κερδισμένο φάουλ και βολές με το χρονόμετρο να δείχνει 5,7 ακόμα. Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο ομαδικό για τους Westside. Αυτό ακριβώς λέει και ο Μπελεχάκης από τον πάγκο. Westside δεν με χρησιμοποίησαν τα φάουλ σωστά σε αυτή την περίοδο. Μέσα η πρώτη βολή. Προβάδισμα για τους Σπαρτιάτες με ένα πόντο. Από στη δεύτερη. Το rebound και η μακρινή πάσα για τον Γαλανόπουλο που τρέχει και προλαβαίνει και πετά την μπάλα. Δεν πρόλαβε. 2/10 δευτερολέπτου απομένουν. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουν οι Σπαρτιάτες να κάνουν κάτι. Φινάλε τρίτης περίοδου, Spartans 51, Westside 50. Λοιπόν, επιστρέψαμε λίγο νωρίτερα για να δούμε λίγο τα στατιστικά της αναμέτρησης. Για τους Spartans, ο μοναδικός παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων είναι ο Γλιάτης με 10. Για τους Westside 2 είναι οι διψήφοι. 13 πόντους έχει ο Αθανασιάδης που έχει κατεβάσει
και 8 rebound. Ο Μπελεχάκης έχει 14 με 8 rebound και 4 στα 10 τρίποντα. 9 από τους ο Τσούλφας και 6 rebound και 3 block, παρακαλώ. Στις 7 βολές μετρούν οι Spartans, 7 στις 20 οι Westside που έχουν χάσει βολές, 14 στα 37 δίποντα για τους γηπεδούχους, 14 στα 26 για τους φιλοξενούμενους, 7 στα 16 τρίποντα για τους Spartans, 5 στα 20 για τους Westside. Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε. Πάμε για φινάλε θρίλερ, δεν νομίζω ότι κάποια από τις δύο ομάδες θα καταφέρει να ξεφύγει με σημαντική διαφορά. Φλότερ του Πατελάκη από κοντά. Ωραία επίθεση με υπομονή και αποτελεσματικότητα για το συν 3 πλέον των γηπεδούχων. 53-50 είναι το σκορ. Τσούλφας, ωραία, θα συνεργαστούν οι δύο ψηλοί. Αθανασιάδης τελειώνει τη φάση. Τρία 52, το ντέρμπι καλά κρατεί. Κολέγκας πρόλαβε. Κολέγκας Πετρόπουλος, ο Παντελάκης, ο Ζαρκάλης. Τρίποντο εδώ μεταξύ από τον Πετρόπουλο. Μεγάλο καλάθι, 56-52. Ο Τσατόφ συμπληρώνει την μετόδο των κόκκινων, των Σπαρτιατών. Αδελφόπουλος, Τσούλφας, Μπελεχάκης, Αθανασιάδης και Ριγόπουλος στην πεντάδα τον Westside. Μπελεχάκης για 3 στο σίδερο. Μάζεψε το rebound ο Ζαρκάλης. Στο συν 4 οι Σπαρτιάτες το έχουν και την κατοχή. Παντελάκης φύγει στον Πετρόπουλο. Ξαναπαίρνει την μπαλά και νικά τον Τσούλφα. Μεγάλο καλάθι, ένα ακόμα από τον Στέφανο Παντελάκη που μπαίνει καυτό στην τέταρτη περίοδο. Στο συν 6 οι Spartans. Πάσα στο τρέιλερ του Αθανασιάδη που βάζει τρομερό καλάθι από δύσκολη γωνία. Κατάφερε να τελειώσει τη φάση υποδειγματικά. 58-54. Ματσάρα. Πετρόπουλος. Πάλι το σύνο κολέγκας. Γύρισαν και πάλι σε ζώνη Westside. Πετρόπουλος, Ζαρκάλης πέρασε, αλλά δεν πέτυχε το καλάθι. Ο Κολέγκας θα βρήκε δύσκολα εκεί με τον Τσούλφα και η κατοχή είναι για τους Westside. Συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στην αντιπαλή άμυνα. 58-56 και μια συμπληρωματική βολή. Για να δούμε αν θα καταφέρει να ευστοχίσει αυτή τη φορά. Πράγματι, έμεσο τρίποντο και η διαφορά στην ελάχιστη τιμή της. 58-57. Πετρόπουλος. Φαουλ που κερδίζει ο Κολέγκας. Από ένα φαουλ για κάθε ομάδα στο πρώτο τρίλεπτο της τέταρτης περίοδου, ενώ υπάρχει αλλαγή με τον Γκλιάθη να μπαίνει στη θέση Χανού. Γκλιάθης αντί του Τσατόφ. Κατεσάρα επίδεση για τους Spartans η επαναφορά. Με τον Παντελάκη πίεσαν οι Westside. Παντελάκης για δύο. Ξανά μπροστά στο υψωμένο χέρι του Τσούλφα που μοιάζει να μην το πιστεύει. 60-57. Σπουδαίος Στέφανος Παντελάκης στην τέταρτη περίοδο. Τσούλφας κάνει δουλειά στο χαμηλό φως. Ανάποδο lay-up, πάμε λίγο.
Αυτό θα ήταν καλάθι για τα highlights εβδομάδας. Ζευγάρι βολών τώρα για τον Παναγιώτη Τσούλπα, ο οποίος το τελευταίο μάτι της ομάδας είχε 9 πόντους και 8 rebound. Σήμερα είναι πολύ πολύ καλύτερος από αυτό. Να τον μάχιαστα. Παραμένει το 60-57. Η δεύτερη, 60-58. Επιστρέφει ο Φραγκούλης στη θέση του Πετρόπουλου. Αλλαγή στη θέση του point guard για τους Spartans. Φραγκούλης. Λάθος, σχεδόν αβίαστο από τους Σπαρτιάτες. Κλέβουν οι Westside και έχουν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν και να περάσουν μπροστά. Η πάσα του Μπελεχάτη καταλήγει με κάποιο τρόπο στον Τσούλφα. Η άμυνα βγαίνει για τους Σπαρτιάτες. Φραγκούλης. Βήματα του Φραγκούλη. Στη θέση του Γαλανόπουλου ο Αδελφόπουλος. 6 και 23 για το φινάλε. Τελεχάκι, παρά χαμηλά στον Αθανασιάδη που γύρισε προς την baseline. Και πάσαρε πίσω από την πλάτη με ρίσκο, κλέβει ο Πιλιάτης. Φραγκούλης, πασάρει για τον Αδελφόπουλο. Εκεί θα ήταν τρομερή η έμπνευση, δεν συνέβη όμως αυτό. Και ο Μελεχάκης βρίσκει την ευκαιρία να βάλει ένα ακόμα τρίποντο, το πέμπτο δικό του. 60-61 μπροστά η Westside, time out από τους Spartans. Τελευταίο δραματικό εξάλεπτο στο Ζεφύρι. Κατοχή είναι για τους Spartans. Με Φραγκούλη, Πετρόπουλο, Κολέγκα, Γκλιάτη και Αντελάκη. Γιατί σας στόχισε Αθανασιάδης, παίρνει το rebound. Αθανασιάδης, Τσούλφας, Ριγόπουλος, Αδελφόπουλος και Μπελεχάκης. Στον Westside με επιθετικό φάουλ θα χρεωθεί ο Αθανασιάδης. Αθανασιάδης και Τσούλφας έχουν παίξει σχεδόν όλο το μάτς. Άλλο κλέψιμο από τον Ριγόπουλο που θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ, είναι διαφορετικό. Δύο βολές και κατοχή για τους Westside. 5 λεπτά ακριβώς για το φινάλε της αναμέτρησης. Συμπληρωμένα και πάλι τα τέσσερα ομαδικά. Νωρίς για τους Spartans. Μόλις ένα φάουλ έχουν οι Westside. Μέσα και η δεύτερη, 60-63. Το momentum αυτή τη στιγμή δείχνει Westside, αλλά υπάρχει πάρα πολύ σπάνος ακόμη. Και οι δύο ομάδες έχουν αποδείξει ότι δεν καταλαβαίνουν από momentum. Έχουμε δει πολλές ανατροπές, πολλές εναλλαγές στο προβάδισμα. Ριγόπουλος. Τσούλφας βυθίζεται. Αδελφόπουλος. Μελεχάκη στα 3 δεύτερα, πέταξε την μπάλα. Εντάξει, αματώνα και αυτό. Ο Αδελφόπουλος μετά το δικό του επιθετικό rebound βάζει καλάθι που στέλνει διαφορά στους 5, 60-65. Γιάτης θέλει να πάει κοντά στο καλάθι, βγάζει ωραία πάσα. Φραγκούλης προσποιείται, έξτρα πάσα. Τρίποντο, αστοχόμος. Τον Ροχιόν.
μάτς στην κόψη του Ξηραφιού. Μελεχάκης, χαμηλά στον Τσούλφα. Πάσα απέναντι στον κολέγκα. Ριγόπουλος από την κορυφή με ωραία καμπύλη, βρήκε σίδερο. Λοιπόν του Παντελάκη και θα τρέξουν οι Σπαρτιάτες. Λάθος πάσα από τον Πλάτη. Το φελίσε τον Μελεχάκη που βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και έκλεψε ξεκούραστα. Ριγόπουλος έχει πάρει το φάουλ, βάζει και το καλάθι. 60-67. Westside έχουν ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοση τους στα τελευταία λεπτά και χτίζουν διαφορά σιγά σιγά. Στους 7 τώρα η διαφορά. Και μια συμπληρωματική βολή για τον Χάρη Ριγόπουλο. Στόχισε στη βολή, μπάλα εκτός όμως από το χέρι του Παντελάκη και η κατοχή είναι για τους Westside. 14 επίθεση. Αδελφόπουλος θα επαναφέρει. Μελεχάκης. Σίγουρα χέρια του Ριγόπουλου που τροφοδοτεί τον Τσούλφα. Στόχισε εκείνος, μάχη για το rebound, ο Τσούλφας θα το πάρει. Εδώ ο Ριγόπουλος έχασε ένα τρίποντο που θα μπορούσε να στείλει τη διαφορά στους 10 και να κόψει. Στα πόδια των Spartans, θέλω να πω. Η άμυνα βγήκε τελικά. 3-20 πλέον για το φινάλε. Κρίσιμη επίθεση για τους Σπαρτιάτες που πρέπει να βρουν λύσεις επιθετικά τώρα. Πετρόπουλος στον Φραγκούλη. Ωραία γύρισε η μπάλα. Αυτό το τρίποντο όμως από τον Ζαγοραίο και rebound του Ριγόπουλου που είναι εξαιρετικό στα τελευταία λεπτά. Παρά το χαμένο τρίποντο. Μελεχάκης χαμηλά στον Αθανασιάδη. Βγάζει ο Ζαγοραίος τον μπαλακτό. Να υπάρχει νέα αλλαγή στη θέση του Παντελάκη. Επιστρέφει ο Πάτσος. Ο Παντελάκης που έκανε εξαιρετική τέταρτη περίοδος αγωνίστηκε. Άστοχος ο Μελεχάκης, παίρνει ο Φραγκούλης και θα κερδίσει αντιαθλητικό φάουλ από τον Αδελφόπουλο. Απρόσεκτη άμυνα εδώ, χωρίς λόγο. Δίνει το δικαίωμα στον Φραγκούλη να μειώσει στους 5 και η κατοχή στη συνέχεια θα είναι για τους Spartans. Για να δούμε, αυτές είναι κρίσιμες βολές τώρα. Αλλά αρχίζει να ζυγίζει περισσότερο από το κανονικό. Στόχο στην πρώτη ο Φραγκούλης. 2-44 για το φινάλε. 60-67 και 5-2 τα φάουλ. Μέσα η δεύτερη. 61-67 πόντος μετά από αρκετή ώρα για τους Spartans. Θα έχουν επίθεση 14 δευτερολέπτων για να μειώσουν κι άλλο. Φραγκούλης. Πετρόπουλος τον Πάτσο. Πάρα λίγο να γίνει το λάθος. Φραγκούλης. Βλιάτης, προσποίηση, κάνει βήματα ο Βλιάτης και νομίζω πως αν δεν τα είχε κάνει την προσποίηση που έκανε θα κέρδιζε φάουλ από τον Τσούλφα. Μικρή σημασία έχει όμως αυτό, 61-67 η μπάλα στα χέρια του Μπελεχάκη. Τσούλφας πήγε μέχρι μέσα, δεν βάζει το καλάθι αλλά έχει πάρει το φάουλ. Κρίσιμο χαμένο λέει από του Τσούλφα. Ποιος πάτησε πολύ γερά. Ενώ νωρίτερα παρά την καλή overplay άμυνα πετάχτηκε και γράπωσε την μπάλα. Βάζει την βολή. 61-68.
στην 7 επανέρχεται. Και στη δεύτερη ο Τσίλφας. 61-69 την κρίσιμη ώρα. Βάζει και τις δύο γολές. Κάτι που δεν έκανε στο υπόλοιπο παιχνίδι. Για να δούμε τους Σπαρτάνους αν έχουν ακόμη ψηφικά από θέματα. Κάνουν λάθος. Λάθηκα και γύρι προς την πλευρά των φιλοξενούμενων που από ό,τι φαίνεται θα παραμείνουν αίτητοι. Υπάρχει όμως ένα δίλεπτο ακόμη. Έχει ένα δίλεπτο στο μπάσκετ, είναι πολύ χρόνος. Βελεχάκης, η λόμπα εξαιρετική για τον Αθανασιάδη. Σπουδαία δημιουργία του Γιώργου Βελεχάκη. 61-69, 100 δεύτερα για το φινάλε. Ένα τρίποντο ψυχολογίας θα χρειαστούν εδώ οι Σπάρτανς. Φραγκούλης. Λιάτης, ποιος θα σκοράρει. Λιάτης παίρνει το φάουλ, δεν βάζει το καλάθι. Ζευγάρι βολών για τον Σπύρο. Τρίτο ομαδικό των Westside αυτό. Με 84 δευτερόλεπτα να απομένουν. Λιάτης. Θα χάσει την πρώτη βολή. Μειώνονται κι άλλο οι ελπίδες των Σπαρτιατών. Μέσα η δεύτερη. Αθιάδης. Τρικόπουλος. Ωραία πάσα για τον Τσούλφα. Που αστοχεί όμως. Γρήγορο καλάθι πρέπει να ψάξουν τώρα οι Σπάρτανς. Δεν γυρνά πλέον, δύο μέναν στο transition. Χάνει το καλάθι. Ο Πατσαχτσίδης ήτανε. Το rebound ωστόσο είναι επιθετικό και αυτό είναι που μετράει σε αυτή τη φάση. Ριγόπουλος για δύο το χάσε. Το rebound από τον Πάτσο. Κερδίζει και φάουλ. Φάουλ που τον στέλνει στη γραμμή. Απρόσεκτη άμυνα Westside. Για να δούμε αν βάλει και τις δύο. Η διαφορά πάει στους 7 με 36,7 δευτερόλεπτα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Έχουμε δει μεγάλες ανατροπές στο μπασκετάκι, αλλά κάτι τέτοιο θα είναι έπος. Και νομίζω ότι οι Spartans δεν το πιστεύουν τελάς πλέον. Μετά τις πολλές χαμένες επιθέσεις που είχαν στην τέταρτη περίοδο, κόλλησαν για πολλή ώρα στους 60 πόντους. Το φάουλ πάνω στον Πατσαχτσίδη θα τον στείλει στη γραμμή για ξεκούραση στους πόντους. Τέταρτο φάουλ του Πάτσου εντωμεταξύ, εδώ που φτάσαμε μικρή σημασία μοιάζει να έχει αυτό. Απέναντι σε φίλους ήταν η χειρονομία, πάντως τίποτα το μέμπτο. 63-73, αυτό λογικά θα είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Δεν θα εκδηλώσουν επίθεση οι Westside και καλά θα κάνουν. Νίκη με 10 πόντους για τους West που θα παραμείνουν αίτητοι στον πρώτο όμιλο του rebound. Στο 1-2 πλέον οι Spartans. Παρακολουθήσαμε ένα σπουδαίο match. Αξίζουν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. 63-73 τελικό σκορ από το κλειστό του Σπάρτακου. Καλό βράδυ σε όλους.